απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Εγάλεο. Πήγα μόνο για από το εκεί. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Τσιν τσιν. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Έχω ένα κύριο στο καπί που θα του αρέσει πολύ. Θα τον τρελάνετε. Πάρτε αυτό μόνο και μόνο για το φίλο. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κομψή στην Ανάσταση. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε η Ιωάννα. Έκανε τις αγορές της στην Ελευσίνα. Είσαι όμορφη, είσαι αυτά, τέτοιο χρώμα, πασχαλιάτικο. Κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου. Είμαι πολύ τυχερή, νομίζω. Συγχαρητήρια, είσαι πολύ τυχερή. Μην πω άλλη μια λέξη και γίνουμε ρεζίλ στην τηλεόραση. Δεν ολοκλήρωσε τις αγορές της. Αχ, τον χάσαμε τον βαθμό, τον πολυπόθητο βαθμό. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρίθηκε. Το πουκάμισο με το παντελόνι με χάλασε λίγο σαν συνδυασμό. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Την Τρίτη, η ευτυχία έκανε τα ψώνια της στο Παγκράτη. Λόγω ότι είμαι ενδυματολόγος, θα ήθελα να κάνω και λίγο πιο extreme ντύσιμο. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο φάκελος της στέρισε 10 πολύτιμα λεπτά, δεν ολοκλήρωσε τις αγορές της. Πού πας ρε ευτυχία με 3 λεπτά. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρύθηκε. Αν αισθάνεται εκείνη καλά μέσα σε αυτά τα ρούχα, ας τα φορέσει. Περίμενα η Ανδριάνα να μου πει πιο ωραία σχόλια, αλλά δεν πειράζει όμως. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Την Τετάρτη, η Ανδριάνα όργωσε την αγορά της Γλυφάδας. Ο ποπός πετάει λίγο, τον έχουμε, τι να κάνουμε. Να χαίρεσαι, Ανδριάνα μου, που έχεις μεγάλο ποπό. Αδεό η Kim Kardashian κάνει τόσες πλαστικές για να έχει μεγάλο ποπό. Έχασε 20 ευρώ από το παιχνίδι του φακέλου. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο για να είναι κομψή το βράδυ της Ανάστασης. Κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 4,75 στα 10. Το φανελάκι της θεωρεί ότι είναι για το γυμναστήριο. Όπως και εξίσου και εμένα εχθές μου είπε ότι είναι ένα απλό τίσερ. Χθες Πέμπτη έκανε τις αγορές της η Σοφία. Απαγορεύεται στην εκκλησία βέβαια τα παντελόνια. Από τότε που βάλανε οι γριές στην εκκλησία για να κουμαλώσουμε όλο τον κόσμο, εγώ δεν φοράω παντελόνια. Οι γριές δεν φοράνε παντελονάκια, αλλά μου ήρθες εδώ με τις δαντέλες, με τα δίχτυα. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και κέρδισε 30 ευρώ. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε. Το κόκκινο χρώμα προδιαθέτει έτσι Πάσχα και Ανάσταση. Ήτανε καλή. Και βαθμολογήθηκε με 7,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Αναστασίας. Προτού όμως πάμε στο σπίτι της, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο Shopping Star και να μας λέτε τη γνώμη σας στο my.star.gr. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η αγαπημένη σας. Πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Αφού δείτε και την πασαρέλα της Αναστασίας, πείτε μας ποια υποψήφια είναι η δική σας αγαπημένη.
Η Shopping Star αναδεικνύεται από τη βαθμολογία των συμπαικτριών της και φυσικά της Fashion Expert Βίκης Χαγιά. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μάθουμε και τη δική σας άποψη. Γεια σας, καλωσορίσατε. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου, Αναστασία από την Κύπρο. Η Αναστασία είναι η μικρότερη υποψήφια Shopping Star της εβδομάδας και ιδιαίτερα αιχμηρεί στα σχόλιά της μέχρι στιγμής. Το κλασικό αρκουδάκι της φοιτήτριας. Ελάτε να σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Για να δω. Τι θα δούμε πρώτα? Αυτό εδώ. Ναι. Μου το έφεραν δώρο οι φίλες μου στα φετινά μου γενέθλια. Χρόνια πολλά! Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ένα ντεκολτέ εδώ που... Τι κάνει? Με ελκίζει. Είναι ελκυστικό. Και μου αρέσουν πάρα πολύ το βελουδένιο ύφασμα το οποίο έχει και είναι βελούδο με διαφανές. Τα χρώματα του και το μανίκι του νομίζω μου ταιριάζουν στο χρώμα δέρματός μου. Τέλειο φλωράλ, τα χρώματα τα σπάνε. Μ' αρέσουν τα βολάν στα μανίκια, μ' αρέσει που είναι κοντό, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή τη νίκ. Τέλειο, τέλειο, τέλειο φόρεμα. Ωραίο φορεματάκι, ωραίο το φλωράλ, μου αρέσει το στήθος, λίγο το μανίκι με χαλάει, αλλά εντάξει. Μανίκι υπόθεση. Αυτό εδώ είναι ένα σακάκι το οποίο το πήρα... Κατά λάθος. Το περσινό καλοκαίρι. Α. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει μια μπόχο διάθεση. Μ' αρέσουν πολύ τα μπομπον και τα γεωμετρικά σχήματα που το περικλείουν όλο το σακάκι. Δεν το ελκίζουν. Τι ωραία folklore πράγματα που έχεις και 70's και μπόχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τζάκετ. Μ' αρέσουν τα μπομπον, μ' αρέσει όλη η folklore διάθεση που έχει, τα κεντήματα, τα χρώματα, τα πάντα. Χειμώνα και καλοκαίρι μπορείς να το φορέσεις, είναι τέλειο. Το συνδυάζω με άσπρο t-shirt. Έτσι. Και μπορεί με την παντελόνα μου την jean ή με τον boy fit μου τον jean πάλι, αυτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Oh. Αυτά τα βλέπω στο μοναστηράκι που τα παίρνουν οι τουρίστες. Έσχος. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το σακάκι αυτό θέλει προσοχή. Δαγκώνει. Για να μην γίνει υπερβολικό όλο το look σου που θα έχεις κάνει. Πιστεύω όμως ότι είναι ιδιαίτερο και χρειαζόταν να το έχεις στην ντουλάπα σου. Πάλι καλά. Για να δούμε το επόμενο. Άλλο αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό, το οποίο το φοράω μόνο βράδυ, γιατί είναι πολύ λαμπερό και είναι εμπλουτισμένο όλο με παγέτα. Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα, πειράζει, πειράζει. Πειράζει που τραγουδάς. Όχι, δεν πειράζει. Μου αρέσει πάρα πολύ το βαθύν ντεκολτέ που έρχεται μέχρι κάτω. Σταμάταν. Το συνδυάζω με καλσόν μαύρο διαφανές και με το μποτάκι μου το μυτερό μαύρο από κάτω. Ωραίο και το ankle boot, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πέδιλο. Με αφαίνεται και το καλσόν από μέσα, κάνει πιο sexy. Από μέσα δεν βάζω κάτι άλλο, γιατί δεν χρειάζεται. Καλύπτει όλα τα σημεία. Και είναι αγαπημένο κομμάτι. Μου θυμίζεις το Λιδίτη. Κουστό. Για καρχαρίες. Πανέξυπνο. Πάμε στα παπούτσια. Εδώ έχω τα παπούτσια μου, ελάτε να σας δείξω τα αγαπημένα μου ζευγάρια. Πάμε. Αυτές εδώ είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι. Μου τις έχει κάνει δώρο η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Ένα ο καθένας. Είναι γόβες οι οποίες δένουν μέχρι πάνω στο πόδι. Και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μπλουτίζει περισσότερο το πόδι μου και με κολακεύω. Τι εννοείς? Πολύ ωραίες γόβες, ωραία τα κορδονάκια, ψιλοτάκουνες, μια χαρά. Τα αδέλφια σου έχουν πολύ ωραίο γούστο, μπράβο τους. Ευχαριστούμε. Είναι μια γόβα πολύ ωραία, μόνο λίγο διαφωνώ λίγο με τα πολλά κορδόνια, αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι στο σωματότυπό σου και για το ύψος σου θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ένα άλλο αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτές, τις έχω πάρει από την Κύπρο. Τις φοράω απόγευμα με βράδυ για να πάω για ποτάκι, για δείπνο, με φίλους ή με το αγόρι μου. Να το βάλεις αυτό να πας πού? Μόλις είπε! Για ποτό, ούτε καν. Τώρα πώς να το χαρακτηρίσεις αυτό το ποτάκι? Τι είναι? Αγενές. Τι να πω, δερμάτι, τι? Δερμάτι. Και νομίζω κολακεύουν αρκετά το σώμα μου και το δέρμα μου. Επίσης το ύψος των παπουτσιών είναι... ιδανικό για περπάτημα και δεν με κουράζουν καθόλου. Τέλεια 70's αρβιλάκια με λαστιχένια σόλα, λαδί με καφέ κορδόνι, τέλειο το τακούνι, τα αγαπώ. Άλλο αγαπημένο μου ζευγάρι είναι αυτά τα μποτάκια εδώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό το μποτάκι το έχεις βάλει και εδώ. Ναι. Ωραίο είναι σαν μποτάκι, αλλά δεν μου αρέσουν τα φιωγάκια που κρέμονται πίσω. Είναι ιδανικά για απόγευμα και για βράδυ. Τα φοράω με φούστες, με τζιν και
μπορώ να πάω με αυτά παντού, λόγω του ύψους του τακουνιού, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδανικό για περπάτημα. Είναι ένα ήσυχο μποτάκι. Το τακουνάκι του είναι καλό, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ωραία. Να τα φοράς και να τα χαίρεσαι. Αν κρίνω από τις τσάντες της Αναστασίας, μάλλον έγινε κάποιος σεισμός. Τώρα θα σας δείξω τις αγαπημένες μου τσάντες. Αυτή είναι μια καθημερινή επιλογή. Τη λατρεύω γιατί είναι πολύχρωμη και είναι τα χρώματα που μου αρέσουν. Συνδυάζει γεωμετρικά σχήματα με μοτίβα. Μου θυμίζει κάτι σε ταγάρι. Αν το βάλεις και με το σακάκι το προηγούμενο που μας έδειξες... Τι θα γίνει? Έχεις γίνει μια παραδοσιακή χωριατοπούλα. Και την κρατάω όταν πάω στη σχολή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα κρόσια που έχεις στο πλάι της τσάντας και τη λατρεύω. Μ' αρέσουν τα φολκλό στοιχεία πάνω σου, γιατί έχεις και αυτό το μακρύ μαύρο μαλλί. Και είναι και πολύ 70s και στέκεται πολύ ωραία και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αφού σε βολεύει για τη σχολή που τη θέλεις, ναι. Okay, πάντως εγώ δεν θα την κρατούσα. Ακάθεκτη Αναστασία! Μια άλλη μου αγαπημένη μου τσάντα είναι αυτή. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί λόγω της χωρητικότητας που περιέχει μπορώ να βάλω μέσα και το πορτοφόλι μου και τα τηλέφωνά μου. Πόσα τηλέφωνα έχεις λοιπόν Αναστασία? Δύο κλασικά. Η τσαντούλα αυτή είναι πολύ ωραία, κομψή, ιδιαίτερη, μπορεί να τη φορέσεις όλη την ημέρα. Πολύ ωραία επιλογή για την ντουλάπα σου. Είναι μια μαύρη σκέτη τσάντα, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλά σύνολα. Ναι. Και με βοηθάει και για απόγευμα και για πρωί, αλλά και για βράδυ. Απλή μαύρη tote bag, μεσαίου μεγέθους, πρωινή φυσικά και απογευματινή. Ωραίο και το μακρύ λουρί γιατί μπαίνει και χιεστή και στο πλάι. Μια χαρά. Τελευταία τσάντα και αγαπημένη είναι αυτή, η οποία, την οποία την κρατάω και σαν φάκελο αλλά και με το λουράκι. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα της ιδιαίτερα, το οποίο είναι κρέ. Ωραίο το χρώμα, αλλά δεν μου αρέσει τόσο πολύ, δεν μου αρέσει. Και χωράει μέσα και το πορτοφόλι μου και τα τηλέφωνά μου και τα καλλιντικά τα οποία παίρνω μαζί μου για να φρεσκαριστώ. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα για σένα, είναι πάρα πολύ παλαιομοδίτη και μεγαλύτερη. Για τη μαμά, για τη γιαγιά, όχι για σένα. Αδιάφορο. Ξύνησε. Δεν έχει κάτι έτσι να με εντυπωσιάσει πάνω. Καλό, καλό. Εδώ έχω τα αξεσουάρ μου. Τι έχεις δηλαδή εκεί μέσα? Αυτό εδώ είναι ένα μοναδικό κολλιέ που έχω, το οποίο το φοράω μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Είναι συναισθηματικής αξίας γιατί μου το έχει κάνει δώρο το αγόρι μου στην πρώτη μας επέτειο. Να τα χιλιάσατε! Το φόρεσα στα γενέθλιά μου και την πρωτοχρονιά που μας πέρασε. Αχ, αυτό το αγόρι σου, πολύ ωραίο γούστο. Ζήλεψες. Διακριτικό, όμορφο, ωραίο. Θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ ωραίο κολλιέ, μ' αρέσει. Είναι και λίγο έτσι αρντέκο. Έχει πολύ ωραία πετράδια. Μπράβο στον αγαπημένο σου. Να είστε πάντα καλά και ερωτευμένοι ακόμα. Το έχει κάνει το αγόρι σου να το φοράς, αλλά εμένα σαν σχήμα δεν μου αρέσει. Ένα άλλο αγαπημένο μου κόσμημα είναι αυτό εδώ το βραχιολάκι, το οποίο μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου στα περσινά Χριστούγεννα. Για πες. Είμαστε τρεις αδερφές και της κάθε μίας της έκανε από ένα βραχιόλι το οποίο να ταιριάζει με το χαρακτήρα της. Εμένα μου έχει κάνει αυτές τις δύο καρδιούλες. Συναισθηματική. Είναι πολύ όμορφο, είναι διακριτικό, να το φοράς στα όμορφα χεράκια σου, νεανικό, μου αρέσει. Ο λόγος που μου έχει κάνει αυτές τις καρδίες είναι επειδή είμαι λίγο ευαίσθητη και μου ταιριάζει απολύτα. Ευαισθητούλα μου εσύ. Δεν σε έπεισε. Θα ήθελα να σας δείξω και αυτό εδώ το κολλιέ. Είναι Κωνσταντινάτο. Μας το έχει κάνει φέτος τα Χριστούγεννα δώρο πάλι η μητέρα μου και τον τριό αδερφό. Το ίδιο για να είμαστε όλες ίσες και να μην μας ξεχωρίζει καμιά. Αναστασία, βλέπω Κωνσταντινάτο κι εσύ. Και χθες που το φόραγα εγώ δεν σας άρεσε το Κωνσταντινάτο. Δίκασε. Και εγώ σας είπα, σας απάντησα, ότι ένα Κωνσταντινάτο δεν λείπει από κάθε γυναίκα στο σπίτι. Είναι αγαπημένο και το φοράω συνέχεια. Δεν το βάζω από πάνω μου από τη στιγμή που μας το έκανε και το αγαπώ πάρα πολύ. Καλά, δεν υπάρχει αυτό το κολλιέ. Το αγαπώ. Έβγε. Δεν θα το φορούσα ποτέ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε αυτό. Βγάλ' το. Γενικά στην καθημερινότητα μου αρέσει να βάφομαι και να περιποιούμαι τον εαυτό μου. Τώρα θα σας δείξω ένα καθημερινό μου μακιγιάζ. Ξεκινάω το μακιγιάζ μου με make-up, το οποίο βάζω για να καλύψω τις ατελιές μου ή τυχόν σπυράκια.
Μια ενυδατική κρέμα ξέχασες, γιατί δεν βάζουμε το make-up έτσι. Έτσι είναι στην Κύπρο. Συνεχίζω με το concealer για να κρύψω τους μαύρους κύκλους, το οποίο πιστεύω κάθε φοιτητρία έχει. Όχι από το διάβασμα, φαντάζομαι. Βγαίνεις, Αναστασία. Έπειτα βάζω την πούδρα μου για να έχω ένα πιο matte αποτέλεσμα. Αχα. Και μετά. Βάζω στην αρχή του ματιού μου άσπρη σκιά και στη συνέχεια καφέ για να έχω ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Το βάψιμο στο μάτι γίνω είναι πολύ ωραίο και το ρούζ σου είναι απαλό. Βάζω τη μάσκαρα για να τονίσω το βλέμμα μου. Βαρύτονο βλέμμα. Βάζω στα φρύδια μου καφέ σκιά για να τα τονίσω. Ναι. Βάζω ρούζ σε γήινες αποχρώσεις για να τονίσω τα μαγουλά μου. Και. Και τέλος βάζω και το κραγιό μου σε καφέ ροζ απόχρωση. Εντάξει λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία τα φρύδια, το μάσκαρα μια χαρά. Θέλω λίγο παραπάνω υγεία στο μαγουλάκι και επίσης το κραγιό σου είναι ό,τι πρέπει. Το φυσικό χρώμα στα μαγιά μου είναι αυτό που βλέπετε, σκούρο καστανό. Στα μαγιά. Γενικά δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο στα μαγιά μου, μου αρέσει να τα αφήνω ίσια. Άστα τα μαγιά σου. Απλά τα βρουτσίζω μερικές φορές όταν πάω στη σχολή και τα κάνω ένα απλό κότσο πάνω. Πού κάτω. Τα μαζεύω καλά για να μην πετάνε στο πλάι. Μπράβο. Με ένα λαστιχάκι. Ναι. Είναι και μακρύ το μαλλί. Και είμαι έτοιμη να πάω στη σχολή. Μπορείς να πας παντού με αυτή την κοτσίτα, απλά λίγο το λαστιχάκι να το φτιάχνεις με μια τουφίτσα για να μην φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου πιασμένα, υγιή, δυνατά, φρέσκα μαλλιά, πάρα πολύ ζηλευτά. Ωραίο και το κοτσιδάκι σου, μπράβο. Μια Κύπρια στο διάστημα. Αυτό είναι ένα καθημερινό μου σύνολο. Έχω συνδυάσει ένα φούτερ με μπαγέτα μαζί με ένα boyfriend παντελόνι μαύρο. Προτιμάω αυτό τον ντύσιμο γιατί είναι άνετο και ταυτόχρονα λαμπερό. Τον τζίνγκο λακεύει το κορμί μου και η παγέτα με φωτίζει. Μ' αρέσει που είναι μπρονζέ η παγέτα, που είναι λευκό το φούτερ, μ' αρέσει που το έχει κάνει με ψηλό μέσο τζιν. Μ' αρέσουν και τα sneakers, απλά δεν θα ήθελα να έχουν χρυσό πίσω για να μην κάνει μάτσι-μάτσι και παλιακό. Το backpack δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, θα το προτιμούσα μαύρο. Με αυτό το σύνολο θα πάω στο πανεπιστήμιο και για καφέ με τις φίλες μου. Εγώ με τέτοια μπλούζα λαμέ. Δεν θα έβγαινα πρωί. Καλύτερα να πάω μέσα στο Καραμαγκά στη λίμνη να παίζω μέσα. Λασπόλουτρα. Η τσάντα είναι ωραία, το παντελόνι και το παπούτσι είναι ωραίο. Και από το διάστημα στο κατηχητικό. Αυτό το σύνολο το φοράω κυρίως Κυριακές για να πάω για καφέ με τις φίλες μου για μπραντ. Το μάθαμε. Έχω συνδυάσει ένα φόρεμα σε απόχρωση εκρού, το οποίο το συνδυάζω με τζιν σακάκι και επιμένω στα αθλητικά sneaker, γιατί με βολεύουν πάρα πολύ στους περιπάτους μου. Ευλόγησο. Δέσποτα. Μου θυμίζει εκκλησία αυτό το φόρεμα, δεν ξέρω γιατί. Δεν θα το φορούσα, δεν σου πηγαίνει. Υπέροχο σομιζιέ, με πολύ ωραία κουβιά, ωραίο και το ντένιμ, ωραία και η τσάτα ταχυδρόμος, ωραία και τα sneakers. Θα ήθελα να έχεις πιάσει τα μαλλιά σου ολογορά και να μου έχεις βάλει ένα λίγο πιο κόκκινο κραγιονάκι. Όσο νυχτώνει, η Αναστασία μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα total black look, το φοράω μόνο βράδυ, για ποτό και έξω με τις φίλες μου και τους φίλους μου ή για ένα δείπνο με το αγόρι μου. Μ' αρέσει το φόρεμά σου, έχει ιδιαίτερη πλάτη, έχει πολύ όμορφη πλάτη και σου πάει. Επίσης, μ' αρέσει το δερμάτινο τζάκετ από πάνω. Προτιμώ αυτό το φόρεμα γιατί μου ταιριάζει πάρα πολύ το μαύρο χρώμα στο πρόσωπό μου. Επίσης, έχω βάλει αυτή τη χρυσή λεπτομέρεια για να σπάσει αυτή τη μονοτονίλα. Όπως τρανκύλα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα μαύρο πράγμα, θα ήθελα λίγο χρώμα πάνω σου, όχι τόσο μαύρο. Δεν μιλάς ωραία. Πάρα πολύ ωραίο βραδινό φόρεμα, με διαφάνεια, με δαντέλα, κοντό, πολύ σωστά σεταρισμένο με καλσόν, ωραίο το μποτάκι κάλτσα, ωραίο και το δερμάτινό σου, μια χαρά, κουκλίτσα. Είμαι σίγουρος ότι στο πλατό οι άλλες θα έχουν αρχίσει το κουτσομπολιό. Εμένα δεν μου άρεσε ένα ζακετάκι με κάτι φουντίτσες, μπόχο νομίζω τα λένε έτσι αυτά τα ρούχα. Το βρήκε. Μου θύμιζε λίγο κάτι σε παραδοσιακή στολή. Εσείς τι λέτε, σας άρεσε? Εμένα δεν μου άρεσε, ούτε οι τουρίστες δεν τα φοράνε στο μοναστηράκι. Καθόλου δεν μου άρεσε, καθόλου. Όπως λέμε και στην Κύπρο, έφτασε η ώρα σας. Η Αναστασία αναχωρεί με την plus size λιμουζίνα του Shopping Star και τον τσολιά οδηγό της για ψώνια σε μια μυστική περιοχή, την οποία θα μάθουμε καθοδόν. Μπορώ να έχω το φάκελο? Ορίστε. Ευχαριστώ. Για πες. Μεγάλεο. City. Πήγα μόνο για ποτό εκεί. Μήπως σου προκαλεί άγχος η περιοχή? Με αγχώνει λίγο γιατί δεν ξέρω τα μαγαζιά, τι ρούχα έχουν, το στυλ αυτά.
Ελπίζω να τα καταφέρω. Πού θα κάνεις Ανάσταση? Επειδή πέρσι πήγα Κέρκυρα, φέτος λέω να κάνω πάλι οικογενειακά το Πάσχα στο χωριό μου στο Λιοπέτρι. Δες όμορφη Κυπρέα, εφτάσαμε στο Αιγάλεο. Ανέβηκε η κατηγορία φέτος. Πιες μια γουλιά και φύγαμε. Φτάσαμε στο Αιγάλεο, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω ψώνια. Η 19χρονη φοιτήτρια από το Λιοπέτρι της Κύπρου σήμερα δίνει μάχη για να γίνει η shopping star της εβδομάδας, αναζητώντας στην αγορά του Αιγάλεο ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του shopping star. Καλή αρχή, Αναστασία! Ναι, εδώ είναι! Μπούκαρε! Γεια σας! Το θέμα μου είναι Ανάσταση στο χωριό και θα ήθελα κάτι σε φούστα πλισέ, παντελόνα, σε κρέμα απόχρωση. Ωραία, θέλετε να ρίξετε μία ματιά και μόνοι σας και ό,τι χρειαστείτε με ρωτάτε. Ναι. Do it yourself. Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον? Εγώ κάτι λουλούδια. Αυτό, ωραίο φαίνεται. Τσίμπατο. Ροζάκι. Τι γκριμάτσα ήταν αυτή. Δες και κανένα άλλο χρώμα. Ένα εμπριμέ ίσως. Καλέ, πες κάτι. Σφίγγα η Αναστασία. Εντάξει, θα τα δοκιμάσω αυτά και... Ο Θεός βοηθός. Πάμε λοιπόν. Oh, white. Αυτό το σύνολο μου αρέσει, είναι στα χρώματα που θέλω. Νομίζω δεν παίζει κάποιο θέμα το να βάλεις παντελόνι, σεμνή να είσαι στην εκκλησία και είσαι εντάξει. Σεμνή με παντελόνι στην εκκλησία? Παλαιόναρχον. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Για το χωριό μου νομίζω είναι πολύ καλό για αυτό το σύνολο για την Ανάσταση, γιατί είναι χαρά Θεού, αναστέλλεται ο Χριστούλης. Και γενικά στο χωριό μου το έχουμε να ετοιμαζόμαστε καλά και σχολιάζουν τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σακάκι που είναι μακρύ, έχει σηκώσει και τα μανίκια ολόσωστα. Τέλειο ψηλό όμως ο παντελόνι με ωραία ζώνη στη μέση. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το top που είναι dusty pink και ένα απλό V. Είσαι μία κουκλίτσα. Πολύ ωραίο. Καλέ, στο σαραντάρα. Έχω βάλει αυτό το κουστούμι. Η φανέλα είναι ωραία, αν και λίγο ξοπλατή, αλλά εντάξει, θα φορώ το σακάκι, δεν θα φαίνεται στην εκκλησία. Φανέλα είναι αυτό? Θα μπορώ να τη φορήσω και σε άλλες περιπτώσεις. Το μεταξωτό φανελάκι από μέσα με τα δύο έτσι απλά τα κορδονάκια δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το προτιμούσα αυτό το τζάκετ με ένα απλό λευκό μεταξωτό t-shirt τύπου αντρικό και από κάτω μια ωραία καμπάνα μαύρη, μια ωραία καμπάνα λευκή ή ακόμα και γκρέζ, να έχει γκρι ας πούμε αυτό τη σάμ. Η γραμμή εδώ, η μπλε βασικά πιστεύω είναι το πρόβλημα. Μου θυμίζει λίγο για πιο μεγάλες ηλικίες. Αυτό, αλλά είναι όμορφο κουστούμι. Δεν θα συμφωνήσω ότι είναι για μεγάλη ηλικία, γιατί σε φωτίζει, σε κολακεύει και σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το σύνολο. Το επόμενο, τι λέει? Μ' αρέσει η παντελόνα που είναι καμπάνα και ανοίγει κάτω. Μου κάνει... Καμπάνα. Πιο μεγάλο το πόδι μου, πιστεύω. Το τραβάει. Το μπλουζάκι είναι καλό, ωραίο, δαντελέτενο. Μπορώ να το φορήσω και σε άλλες περιπτώσεις, με έναν τζιν ή οτιδήποτε άλλο. Αδιάφορο το μπλουζάκι, δεν μου αρέσει ούτε μπροστά στο στήθος, ούτε στα μανίκια, ούτε πουθενά. Oh. Η κυρία Σοφία, δεν ξέρω αν θες αρέσει αυτό το σύνολο. Μπορεί και να της αρέσει, γιατί θυμάμαι που έλεγε ότι θέλει πιο ανοιχτά χρώματα, ανοιξιάτικα. Αναστασία μου, εμένα αυτό το σύνολο δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σου στρώνει ωραία καθόλου. Ούτε το μπλουζάκι σε συγκρίσει με τα άλλα δύο. Αγαπημένο ρούχο, το οποίο στενεύει όσο πρέπει στη μέση σου. Είναι μακρύ, είναι φαρδί, είναι τέλειο. Βέβαια, το top από πάνω με την αντέλα με αυτό το μικρό λουδάκι δεν μ' αρέσει. Θα το προσμούσα με ταξωτό ή από ποπλίνα. Πάμε στο επόμενο. 2 ώρες και 2 λεπτά ακόμη για την ψηλή φοιτήτρια που πρέπει να βρει το κατάλληλο σύνολο για να γίνει η chic την Ανάσταση στο χωριό της στην Κύπρο. Ακόμη να φτάσεις. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω κάτι σε φούστα πλισέ, σε
φορματάκι floral. Τέλεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, έχω κάτι για σένα. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό. Κάνω το σταυρό μου. Συν 9 λεπτά. Wow, μπράβο, σούπερ. Wow. Γλυκούλα, καλά τι κάνει. Χαρές και πανηγύρια. Το δω και αυτό. Έχω και αυτό εδώ, το σακάκι, με το παντελόνι αυτό. Α, σε πουκάμισο. Αυτό είναι πιο μακρύ από εκείνο, έτσι. Είναι λίγο πιο μακρύ, ναι. Να μετρήσω. Είναι το ίδιο χρώμα όμως. Ναι, ναι. Θα το προτιμούσα αυτό, σε παρακαλώ. Ναι. Και τι άλλο. Μέσα από το λευκό κουστούμι θα ήθελες να βάλουμε αυτό. Α, το δοκιμάζω, ναι. Ωραία. Είναι το size μου. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, θα τα δω αυτά και θα σας πω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Κάλυψη, απόκρυψη. Α, είσαι για πασαρέλα. Ωραίο το παντελόνι. Μου αρέσει. Και μπορεί να το βάλεις και σε άλλες περιστασίες. Το σακάκι γι' αυτό ωραίο. Μπορώ να το τυλίξω έτσι. Και έτσι βέβαια. Επίσης το παντελόνι μπορώ να το κάνω λίγο πιο πάνω για να μακραίνει και το πόδι μου. Και να μπορώ να το βάλω και με σνίκερ. Αν είναι δυνατόν αυτά τα σνίκερ. Αυτή η μάστιγα. Το top προβληματίζει με λίγο η αλήθεια. Γιατί προβληματίζεσαι. Γιατί έχει αυτή τη διαφάνεια εδώ και θα είναι λίγο προκλητικό για εκκλησία. Καλέ, τι προκλητικό είναι. Όχι. Αφού είσαι μικρό κορίτσι, άμα δεν τα βάλεις τώρα, πότε θα τα βάλεις. Το top από μέσα δεν μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το κοστούμι όμως τα σπάει. Πιο γκέρλι τώρα. Αφού βάλεις και αυτόν. Το πουκαμισάκι από μέσα. Ναι. Μεγάλο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι επειδή είναι one size. Το παντελόνι και αυτό μου αρέσει. Αλλά νομίζω είναι πιο για άλλες φάσεις αυτό το σύνολο. Τι φάσεις? Όχι για Ανάσταση. Το μπλουζάκι αυτό δεν σου πάει καθόλου μα καθόλου και πολύ μακρύ. Και τα μανίκια πολύ μακριά και δεν είναι για την ηλικία σου. Πες μου. Ξέρω αν μου αρέσει όχι. Όχι. Με χαλάει λίγο το ότι είναι κοντό. Αν ήταν μακρύ, πιο κάτω από το ποπάκι. Γιατί καλέ να βάλεις κάτω από το ποπό, δεν έχεις να καλύψεις τίποτα. Είναι τέλειο όλο το look και πόσο φανταστική ιδέα αυτό το cropped σκούρο μπλε τύπου navy σακάκι. Ωραίο look, πολύ ωραίο look. Θέλω να κοιτάξω ακόμα κάτι. Τι θες να δεις? Εδώ, αυτήν εδώ, είναι άσπρη. Με. Με. Σε αυτή την απόχρωση που είναι πάρα πολύ ωραία. Α, ναι, και αυτό είναι ωραίο. Για πάμε προς τα μέσα. Περιμένω σε. Σ' αρέσουν τα λευκά, ε. Δεν έχω βάλει και αυτήν η μαντελόνα. Εντάξει, είναι και αυτή η ομορφή και το γαλάζιο της πάει άσπρα. Είναι και ανοιξιάτικα τα χρώματα. Μ' αρέσει, κάνει και αυτό το χρυσό στη λεπτομέρεια στο μανίκι. Κάνει αντιγραφή. Λευκή κόλλα. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα. Καμία από τα κορίτσια δεν το έχει κάνει. Και πας και κάνει αντιγραφή με τα άσπρα που πήρα εγώ. Τέλειο παντελόνι και φανταστικό και το σακάκι. Μ' αρέσει πολύ το πλαίσιο El Courage Top. Είσαι μία κούκλα με τα κοστούμια. Πραγματικά. Η κούκλα από την Κύπρο φεύγει για το τρίτο και τελευταίο μαγαζί. Έχει ακόμη μία ώρα και 33 λεπτά στη διάθεσή της. Όσο δηλαδή χρειάζομαι εγώ για να σηκωθώ το πρωί από το κρεβάτι. Προβληματισμένη σε βλέπω, Αναστασία. Έλα, ακόμα ένα μαγαζί με ρούχα. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα κάτι σε κουστούμι, σε φούστα πλισέ, σε χρώμα κρέμ, εκρού, άσπρο, λευκό. Το σημερινό επεισόδιο θα μπορούσε να με το ονομαστεί σε αφιέρωμα στο λευκό. Πολύ ωραίο αυτό το σακάκι. Όμορφο, αλλάζω. Όχι, είναι τον άχρωματα, σε παρακαλώ. Όχι. Okay. Σε κίτρινο θα σε ενδιαφέρει. Σε κίτρινο, ναι, εξαρτάται ποιο κίτρινο είναι. Έλα όμως. Να το δούμε, παρακαλώ. Εδώ, μαζί με. Μήπως θέλετε μεταφραστή. Παντελόνι. Θα το πάρω αυτό. Έχουμε κάτι άσπρη φανελίτσα. Έχω βεβαίως, θα σου δείξω αμέσως. Η γνωστή φανελίτσα. Ναι, θα το δοκιμάσω αυτό. Mm-hmm. Κάτι άλλο. Τώρα για από μέσα θα μπορούσε να το ταιριάξει με κάτι τέτοιο. Ναι, μου αρέσει αυτή. Αλλιώς. Αλλιώς.
και εδώ. Λιντζερί. Ναι. Mm-hmm. Έχω αυτό το στυλ που είναι με το δέσιμο. Όχι, και αυτό είναι μια ωραία λεπτομέρεια. Μπορεί να την προτιμήσω αυτή που είναι πιο απλή. Ωραία, το κρατάμε και αυτό. Ναι, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Μετά και εδώ. Υπάρχει και αυτό το ίδιο κοστούμι, ναι, σε κοραλί. Υπάρχει, βεβαίως. Ναι. Θα ήθελα το δοκιμάσω και σε κοραλί. Α, ναι. Όλα τα θέλεις πια. Α, ωραίο μαλλί. Εδώ. Τέλειο. Μετά και αυτό. Φυσικά. Άντα. Και έχω και αυτό εδώ. Λίγο να βιαστούμε. Θα το προτιμήσω εκείνη. Μπορώ να μάθω πόσο χρόνο έχω. Μία ώρα και 28 λεπτά. Μία ώρα και 28 λεπτά, γρήγορα. Α, σε πάτησαν. Παναγιά μου. Νομίζω με χλωμιάζει λίγο το χρώμα. Τι έχει το χρώμα. Αν ήταν καλοκαίρι θα προτιμούσα που θα μου πιο μαύρη. Δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω τα χρώματα που επιλέγεις να σε φωτίζουν. Μ' αρέσει που έχει τα κουμπάκια εδώ. Θα τα ανοίξεις. Και η ζώνη του ταιριάζει, μου κόβει τη μέση. Εντάξει, για την εκκλησία νομίζω είναι καλό το μήκος του. Κρουαζέ φόρεμα που σου πάει πάρα πολύ και το μανικάκι και τα λοξακουμπιά και η ζώνη και όλη η ένταση στη μέση, αλλά είναι λίγο κοντούλη για την εκκλησία. Λέγε. Μπορείτε να μου δώσετε τη ζώνη, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Μου αρέσει το χρώμα. Λίγο μπουκωμένη εδώ από πάνω, λόγω της φανέλας. Κρύωμα. Καθόλου μπουκωμένο δεν είναι το σύνολο. Είναι όπως πρέπει να είναι. Ένα ωραίο ανδρόγυνο look για ένα πιπεράτο και πολύ πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο. Συμφωνώ μαζί σου ότι μπουκώνει. Είπαμε, όχι προκλητικό, αλλά όχι και έτσι. Αυτό ίσως να αρέσει στην Αντριάννα. Ο λόγος. Γιατί έχει πάρει ένα παρόμοιο, όπως θα θυμάμαι, κουστούμάκι με ζώνη. Γενικώς μου αρέσουν τα κουστούμια. Σου πάνε κιόλας. Μ' αρέσει και το μανικάκι εδώ που κάνει το πουά. Άλλαξε μόνο το μπλουζάκι. Άλλαξε και το κοστούμι. Νομίζω θα το προτιμήσω αυτό το σύνολο. Το κόκκινο. Μ' αρέσει και περισσότερο το χρώμα. Α. Το λιζερί του πάει περισσότερο, δεν είμαι τόσο μπουκωμένη από πάνω. Σίγουρα σου πάει πάρα πολύ και αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει με το λευκό, μ' αρέσει τα αντέλα, μ' αρέσει που στενεύει στη μέση σου, μ' αρέσει το παντελόνι. Όλα τα κοστούμια που φοράς είναι ένα και ένα. Έχω κουραστεί. Όλα ανδρόγυνο στυλ φοράς. Excellent. Τόσο πολύ σου αρέσει. Φορά κάτι άλλο. Πολύ κοστούμι σήμερα, γιατί... Γιατί? Λόγω του θέματος πρέπει να αντιθούμε ανάλογα κυρίες και όμορφες και να είμαστε εγκοψές. Κυρίες με παντελόνι στην Ανάσταση. Άστα. Θα με τρελάνει σήμερα. Πάμε, Αναστασία. Τις έχεις κάνει όλες να βγουν από τα ρούχα τους. Μία ώρα και πέντε λεπτά σου μένουν. Μην περπατάς. Θα κάνεις τις αγορές σου ή θα πάμε να δούμε παπούτσια. Α, γρίφος η Αναστασία. Έχει βάλει τον αυτόματο και φεύγει. Τον ασταμάτητο. Τελικά θα δει παπούτσια. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω για πέδιλο σε νουτ απόχρωση. Όχι πολύ ψηλό, για εκκλησία, ναι, το θέλω. Να δούμε στα εκκλησιαστικά ήδη. Να το δω αυτό. Εκείνη εκεί μπροστά την... που είναι η φτερνά, εκτός. Ναι. Ναι, εκείνο. Και αυτό εδώ σε παρακαλώ. Αυτό εδώ σε νούμερο 39. Για να δούμε. Το πρώτο ζευγαράκι. Ευχαριστώ. Να σε βοηθήσω. Σήκω να σε δω. Για πες. Μου αρέσει αυτό το... Το. Πεδίλο. Το τακονάκι του είναι πολύ βολικό και πολύ μοντέρνο. Ναι. Λίγο το μπροστινό, η χιαστή, δεν ξέρω αν ταιριάζει στα δάχτυλά μου γιατί είναι και λίγο πλατή το πόδι μου, γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το χιαστή κολακεύει τα δάχτυλά σου, αλλά αυτό πιστεύω ότι θα το φορούσε τη γιαγιά μου. Oh. Πέδιλο το οποίο δεν με εξατρελαίνει, ούτε το χιαστή μπροστά, ούτε την παρετούλα, το χειρό τακούνι, αλλά δεν με εξατρελαίνει για το πόδι σου. Αυτό πώς σου φαίνεται? Εντάξει, από μπροστά φαίνεται είναι μια κλασική γόβα. Αλλά όταν βλέπεις το πίσω της... Τι γίνεται? Καταλαβαίνεις ότι έχει το κάτι διαφορετικό. Oh. Είναι στιλέτο το... Στιλέτο. Τα κουνάκι. Όμως το ύψος του είναι βολικό. Και νομίζω ότι μου κάνει ωραίο πόδι.
πάρα πολύ ψηλό παπούτσι, εννοείται slingback του ονείρου, αλλά να πας έτσι στην εκκλησία δεν νομίζω. Αυτά πιστεύω θα αρέσουν στην Αντριάννα και την κυρία Σοφία. Γιατί? Γιατί είναι κάτι πιο κλασικό, είναι βέβαια και για όλες τις ηλικίες. Ωραίο το τακούνι, αλλά μου έχεις πει ότι ο φίλος σου δεν θέλει να φοράς ψηλά και τα φοράς κρυφά στο αυτοκίνητο και κατεβαίνεις. Κλαίω. Και έχετε πρόβλημα. Είναι πολύ ωραία γόβα, εγώ θα τη διάλεγα. Αλλά εσύ, επειδή είσαι μικρό κοριτσάκι, νομίζω θέλεις κάτι πιο μοντέρνο. Το επόμενο. Και το τελευταίο. Ευχαριστώ. Η Σοφία σε έδωσε στεγνά. Μητερόχο. Εντάξει, αυτό είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ βολικό. Το χοντροτακούνι το κάνει και για καθημερινό και για καλό. Πολύ καλύτερη επιλογή πέδιλου. Μ' αρέσει πολύ που έχει ένα λουράκι μπροστά, απλή μπαρετούλα, εντάστη πινκ, ωραίο τακούνι, ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Νουντ, χαμηλό τακούνι, αδιάφορο, μπορείς και καλύτερα. Πιστεύω να το προτιμήσεις, σου πηγαίνει με το στυλ σου και με τα ρούχα που ήδη μου έχεις δείξει. Πάμε, Αναστασία. 50 λεπτά ακόμη για την ψηλή κυπρέα που κατευθύνεται προς το επόμενο μαγαζί με παπούτσια στο Εγάλεο. Όλο ευθεία πάει, λες και κάνει αλκοτέστ. Εδώ είναι το μαγαζί. Ούτε ένα καφέ δεν μ' άφησε να πιω σήμερα, κακούργα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω ένα πέδιλο ή γόβα σε νουτ αποχρωσή. Θα με βοηθήσετε. Βεβαίως. Είναι αυτό εδώ. Άλλο ένα είναι αυτό εδώ. Θα το θέλω αυτό. Ναι. Αυτό εδώ. Όχι, εκείνο δεν μου αρέσει το κουκουλιντού. Και έχουμε και από εδώ κάποια. Ποια λέτε? Αυτό εδώ. Να το δω και αυτό, ναι. Και... δώστε μου το και εκείνο που μου είπατε με το κοντό τακουνάκι. Δώστε μου το. Εντάξει. Σε νούμερο 39, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν άλλαξε. Εντάξει. Κάθισε να τα δούμε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολλά. Από την Κύπρο είσαι. Όπα. Ναι, και εσύ. Ναι. Α. Από πού είσαι? Α, πολύ μεσό. Α, εγώ είμαι πολύ οπέτερη. Α, ωραία. Πείτε κανένα δικό σας. Ναι, κοφκούμε μακρά η αλήθεια. Ναι, είσαι δίκαιο. Καλέ, τι λέτε? Δεν κατάλαβα τίποτα. Μιλήστε μας απλά ελληνικά. Ελλαδίτικα εννοείς. Ωραίο παιδιλάκι. Μου αρέσει το χρώμα του. Είναι σε νουτ απόχρωση, σε λίγο πιο σκουρορός. Εντάξει, με προβληματίζει λίγο το τακουνάκι του, όχι το ότι είναι στιλέτρο, αλλά είναι χαμηλό και το βρίσκω λίγο παγιωμοδυτικό, αλλά από μπροστά όταν το βλέπεις είναι όμορφο και δεν καταλάβεται τόσο. Δεν είναι παγιωμοδυτικό, είναι το νέο τακούνι που προκύπτει από τις επιταγές της μόδας και ξέρεις κάτι, είναι και πολύ hot. Χάλια, αδιάφορο, δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το τακούνι, ούτε το λουράκι. Κάποια ξυνήλα. Θέλω κάτι πιο... νεανικό για σένα. Πώς σου φαίνονται? Εντάξει, πολύ ωραίες γόβες, μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί το λουράκι είναι χοντρό και το τακουνάκι είναι χοντρό, επίσης δεν είναι πολύ ψηλές. Μπορεί σε κάποια φάση όμως να γίνει κουραστικό γιατί από κάτω δεν έχει καμία φιάπα, αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει. Βάζει συνέχεια ίδια παπούτσια. Χώσε. Που μπώνουν απάνω με το χοντρό τακούνι. Τι να σε κουράσει που δεν έχει φυλάκι. Αυτό δεν κουράζει. Εμένα δεν μ' αρέσει όμως. Μου αρέσει που καλύπτει όλο μου τον αστράγαλο. Νομίζω το κάνει πιο κομψό και δεν με χαλά. Μ' αρέσουν σαν γόβες. Μ' αρέσει που είναι μυτερό. Μ' αρέσει το τακούνι το χοντρό. Αλλά δεν μ' αρέσει η ανάσταση αυτό το παπούτσι. Δεν μου αρέσει αυτή η γόβα. Είναι κάτι που το βλέπω συνέχεια εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Μπα και μπεδώσει. Αυτά. Εντάξει, είναι όμορφο παπούτσιο, θα ήταν κατάλληλο για το θέμα μας, αφού θα μπορέσει να βολέψει και στην εκκλησία και αν θες να πας κάπου αλλού μετά, θα σε βολέψει αρκετά. Αυτό είναι για να το πάρει η κυρία Σοφία. Όχι εσύ, βρε Αναστασία μου. Αλλά θεωρώ ότι πάει για πιο μεγάλες γυναίκες. Αυτά πιστεύω θα αρέσουν στην κυρία Σοφία. Μου αρέσει και ωραίο το τακουνάκι και ωραίο το ύψος. Δεν θα περνάς δύο κεφάλια το φίλο σου, αυτό να το πάρεις. Απανωτές οι μαχαιριές της Σοφίας. Αναστασία, πάμε. 23 λεπτά και 22 δεύτερα ο χρόνος που σου απομένει.
αποφασίσει τι ρούχα και παπούτσια θα πάρω, τρέχω γιατί τρέχει και ο χρόνος. Πάμε λοιπόν. Με το ίδιο στυλ. Ιστορική στιγμή. Η πρώτη αγορά της Αναστασίας στο Εγάλεο. Πόσα οφείλω? Είναι στα 100 ευρώ. Okay. Done. Ευχαριστώ. Και αποδείξεις σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. 19 λεπτά και 20 δεύτερα ακόμη για την Αναστασία. Πάμε για τη δεύτερη αγορά. Πόσα οφείλω? Είναι από 65 στα 60 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε τσαβιλιά και αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. 15 λεπτά και 57 δεύτερα ακόμη. Ήρθε η ώρα για αξεσουάρ. Αλλά πρώτα, μια γερή δόση δροσιάς. Πού το έχεις βάλει? Τώρα καλύτερα φαντάζομαι. Αναστασία, αλήθεια, τι αξεσουάρ θα πάρεις για την Ανάσταση? Μήπως κανένα κεσεδάκι για τη λαμπάδα, να μην λερώνεις από το κερί? Έχω χαλάσει ένα ζευγάρι παπούτσια έτσι. Γεια σας. Πέρα. Θα ήθελα να δω τσαντούλες σε νούτα απόχρωση, μικρές και χρυσά κοσμήματα. Συγκεκριμένα κολιέ και βραχιόλι. Κολιέ εννοεί. Αυτά. Πόσο χρόνο έχω? 13 λεπτά. 13 λεπτά. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ωραία. Έλα να σας δείξω. Κάτι τέτοιο που μας ενδιαφέρε. Θα προτιμήσω αυτή εδώ ή αυτή. Ωραία. Ναι. Είπα υπάρχει και χερούλι μέσα. Χερούλι? Τι είναι, πόρτα? Πολύ όμορφη τσαντούλα, μικρή και χωράει τα απαραίτητα. Μου είναι πολύ βολικό γιατί εγώ τις τσάντες μου τις συνήθως τις κρατάω χιαστή. Μου άρεσε πολύ το χρώμα και νομίζω ταιριάζει με το σύνολο που έχω επιλέξει. Μπορεί και να το επιλέξω. Ποιος ξέρει. Απλό βαλιτσάκι και λίγο 70's. Δεν είναι άσχημο. Απλό, λιτό, απέριτο, χωρίς πολλά πολλά φρουφρού. Και αρώματα. Καλό είναι. Έχουμε κι άλλο. Ωραία τσαντούλα και αυτή. Έχει πιο μεγάλη χωρητικότητα. Ίδια χρώματα, ίδιο μέγεθος, ίδιο. Έχει ασημή αλυσιδάκι. Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Μου αρέσει. Μπορεί να φορεθεί και για πιο καλή, αλλά και για βόλτα, περίπατο. Δεν βλέπω καμία διαφορά με το προηγούμενο τσαντάκι που είδες. Είναι πιο μεγάλο. Θα προτιμούσα να δεις και κάτι διαφορετικό. Μ' αρέσει πιο πολύ, γιατί είναι πιο αφαιρετικό, έχει πιο ωραίο μινιμαλιστικό σχήμα. Ωραίο είναι και το χρώμα για κάτι πιο ανοιχτό, αν θες να το σετάρεις. Μια χαρά. 7 λεπτά ακόμη, πάμε για κογιέ. Το κογιότ, πώς το λέτε? Σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν φέρνει κάτι σε αυτό το στυλ. Μου αρέσουν αυτά που είναι πολλά μαζί. Τους αρέσαν εμένα το Κωνσταντινάτο και τα σκουλαρίκια και τους αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δώσε το όπως την οργή. Τι είπαμε. Θα τρελαθώ, έτοιμη να πέσω κάτω είμαι. Η πίεση. Είναι ιδιαίτερα και γεμίζουν όλο το κενό που υπάρχει εδώ στο πάνω μέρος του στήθους. Σταμάτα. Έχει και αυτό εδώ το μικρό κρύσταλλο σε ροζ απόχρωση που είναι κάτι ιδιαίτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το βρίσκω και πολύ νεανικό. Αρκεί να φοράς κάτι που έχει λίγο πιο βαθύ δεκολτέ, να μην είναι κλειστό. Και αυτό εδώ μου αρέσει, είναι όλο χρυσό και έχει αυτές εδώ τις μικρές λεπτομέρειες στο πάνω και από κάτω βγαίνει σαν κοχύλι, κόκκος, καφέ. Μου αρέσει. Ωραίο αξεσουάρ, πολύ πληροφορία όμως, λόγω ότι έχει και το κοχύλι στην κάτω πλευρά, δεν θα το προτιμούσα. Μ' αρέσει το τριεπίπεδο σε σένα, μ' αρέσει και το χρυσό που μπρονζάρει λίγο, ωραίο. Μπορούμε να δούμε και κάποιο βραχιόλι, σε παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. 6 λεπτά ακόμη, Αναστασία. Αυτό εδώ. Ναι. Είναι μαζί αυτά τα δύο? Όχι, μπορεί να είναι ξεχωριστά. Θα ήθελα και τα δω και τα δύο μαζί. Ωραία. Το οποίο κουμπώνει. Έτσι. Ναι. Και το ροζ χρυσό θέλουμε. Ναι, και το ροζ χρυσό, σε παρακαλώ. Βάλε το χρυσό βραχιόγι. Μπορεί να κάνω και λάθος στην προφορά. Μ' αρέσουν έτσι όπως είναι τα δύο βραχιόγια. Να. Είναι λαμπερά και διακριτικά. Δεν κάνω. Και μου αρέσει να εμπλουτίζει το χέρι μου και τον καρπό μου. Το ροζ χρυσό με το χρυσό πιστεύω ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν με ενοχλεί το χρυσό και το χρυσό ροζ σαν συνδυασμός. Πάει στο χέρι σου, θα ήταν και μία από τις δικές μου επιλογές. Ωραίο βραχιόλι, ροζ γκολτ, χειροπέδες, τα αγαπώ. Μπορεί να το έχω και αυτό. Βεβαίως. Υπάρχει και σε χρυσό. Και το χρυσό. Όλα τα θες πια.
έχω προσθέσει και αυτά τα δύο για να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο το χέρι μου. Τα έχω βάλει σε μοτίβο. Είσαι θεά. Για να φαίνεται σαν να είναι ένα βραχιολί όλα μαζί και να είναι set. Μου αρέσουν και πιστεύω ταιριάζουν και με το σύνολό. Bangles, χρυσά. Γιατί να μην στολίσουμε και τα χεράκια μας λίγο. Ανάσταση είναι τέλεια. Μας κούρασες. Αμάν. Και εσύ κουράστηκες. Τι να κάνει. Διάλεξέ τα, πήγαινε ταμείο πάτα και φύγε να μην χάνεις χρόνο. Πόσα οφείλω. Τα πράγματα σου είναι στα 123 ευρώ. Τα έχουμε έτσι. Okay. Ορίστε τα πράγματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά, γεια σας. Καλή επιτυχία. Πάμε, Αναστασία. Τέλος αγορών. Σε περιμένει ο οδηγός της καρδιάς μας. Γεια σου. Gentleman, όπως πάντα. Για πες μου τώρα, Αναστασία, πώς ήταν η εμπειρία? Η σημερινή ημέρα ήταν πολύ ωραία εμπειρία, μου άρεσε. Ήταν λίγο αγχωτικά στην αρχή, αλλά μετά περάσαμε. Πιες μια γουλιά και πες μου ποια θα είναι η πιο αυστηρή συμπαίκτρια. Πιστεύω από την ευτυχία θα έχω λίγο πιο αυστηρή κριτική, γιατί τις έχω κάνει και εγώ λίγο αυστηρή κριτική, αλλά εγώ το εννοούσα. Ελπίζω τουλάχιστον να το εννοεί και αυτή. Πάμε στο πλατό να δούμε τι λένε και τι εννοούν. Εμένα, κορίτσια, δεν μου άρεσε καθόλου το μουσταρδί το φόρεμα. Ευτυχία μου, συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Πολύ κοντό, προκλητικό για εκκλησία. Αυτό ήταν για καφετέρια, για μπαρ, για night club. Εμένα πάλι μου άρεσε το κοραλί κουστούμι πάρα πολύ. Νομίζω ότι στέριαζε πάρα πολύ στη σιλουέτα της. Και γενικώς μου αρέσαν όλα τα κουστούμια που φόρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μπλε σακάκι με τα χρυσά κουμπιά που είχε. Θεωρώ ότι της πάει πάρα πολύ και θα ήθελα να το επιλέξει. Ήταν μια μέρα με πλούσιο shopping για την Αναστασία που επέλεξε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ τώρα θα κάνει μαγί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Ποιο θέλεις? Ξεκινάω το μακιγιάζ μου με μια βάση. Ωραία. Ένα primer. Η Αναστασία ετοιμάζεται για Ανάσταση. Είμαι αρκετά λιπαρή. Ναι. Και όταν βάφομαι, στη μία ώρα είναι όλο λάδι. Λάδι στη φωτιά. Κρέμα βάζει. Πολύ καλά. Και το στρώνει και πολύ ωραία. Χρειάζεται. Στο μέτωπο, στο μάγουλο. Συνεχίζω με make-up στην απόχρωσή μου. Για να δούμε. Και θα... Και θα... Το απλώσω με το βαμβάκι. Απλώσέ το. Μετά πρέπει να βάλει πούδρα. Και μετά ο το ρούς. Πούδρα ή ρούς. Όχι, το ρούς στο τέλος το βάζουν. Σε βρίσκω αδιάβαση κι εσύ. Πολλές, πολλές. Μετά το make-up πηγαίνει η πούδρα. Και μετά το ρούς. Θα σας αναχωρήσω. Ναι. Βάζει κονσίλερ. Θα πλακωθούν. Ο κονσίλερ, ναι. Αυτό το ξέχασα. Συγγνώμη. Όπα. Τι κάνουμε στη συνέχεια? Δεν μου μιλάς όμως και στεναχωριέμαι. Και θα τελειώσω το πρόσωπό μου. Με τι? Με λίγο ρούς. Κάνε γκριμάτσα. Ωραία απόχρωση αυτή. Ναι, ναι, πολύ απαλή, πολύ ωραία. Πώς το έπαθες? Αλλά το προσαλίδι δεν το βάζω, δεν ξέρω. Oh. Δεν το και κάνει γρήγορες κινήσεις, πολύ γρήγορες. Οπότε... Ναι. Νομίζω είμαι okay. Κιόλας. Και συνεχίζω με τη σκιά. Πόσο χρόνο έχω? 15 λεπτά και 52 δεύτερα. 15 λεπτά, okay. Νομίζω φτάνω, είναι εντάξει. Θα βάλω μια πιο άσπρη στα μέσα του ματιού μου. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσεις σκιές σε καφέ μπέζ χρώματα. Ναι. Όχι λευκό. Όχι, ανάλογα το ντύσιμο που έχει πάρει. Συνεχίσω με αυτή εδώ τη λίγο πιο ροζή στη μέση. Ωραία. Και τι άλλο? Και θα το τελειώσω με μια πιο καφέ σκιά. Αλλά όχι τόσο έντονη. Ωραία. Συνεχίζω με τα φρύδια μου. Τι τους κάνεις? Τα οποία φρύδια θα τα κάνω με σκιά, γιατί δεν το έχω και πολύ με το μολύβι.
Το φρύδι της είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ φαρδί και λεφταίνει κάτω. Δεν συμφωνείτε, έχει ωραίο φρύδι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλοσχηματισμένα τα φρύδια μου. Ναι, ναι. Που δεν χρειάζεται να τα σχηματίσω ξανά. Απλά τα εμπλουτίζω με λίγη σκιά. Σκιώδες φρύδι. Με τι συνεχίζουμε? Θα συνεχίσω με το eyeliner, θα ζηκωθώ, γιατί έχω... Καταλαβαίνω. Μια μικρή μανία με το eyeliner. Σοφία, δεν θα σχολιάσεις? Ναι. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει. Μικρή που ήμουν, αλλά δεν το πετύχαινα, πάντα μου στράβωνε. Κι εγώ, βγαίνει ποτέ. Έτσι. Βγαίνει έτσι, ναι, μπράβο. Είχε τότε eyeliner. Θα συνεχίσω με τα μάτια μου, τελειώνοντας με μάσκαρα, για να τονίσω τις φλεβαρίδες μου. Σοφία. Δεν τη τόνισε πολύ να μεγαλώσουν οι βλεφαρίδες. Πολύ ωραία το έκανε. Πάλι καλά. Ωπ, άλλο γίνει το κέρι. Και... Τι κάνεις εκεί? Τελείωσαμε τα μάτια. Και τώρα? Πάμε στο τέλος με το κοκκινάδι. Κάνω... Τι κάνεις εκεί? Κάνω πρώτα ένα περίγραμμα για να μπορέσω να βάλω το κοκκινάδι. Νιούτ σκούρο είναι. Γεμίζει και τα χείλη. Α, γεμίζει όμως και τα χείλη με αυτό. Ναι. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Το από πάνω χρώμα που θα βάλει. Τελειώνω με το κοκκινάδι μου που είναι και αυτό λίγο πιο σκουρονούτ, αλλά έχει μέσα στρασάκια. Καλά, τι λέει. Το χρώμα του κραγιόν ωραίο είναι. Ναι, ωραίο. Ωραίο αποτέλεσμα. Ωραίο, ωραίο και εμένα. Για να δούμε τώρα τα μαλλιά του. Λίγο ρούσιο πολύ. Τα αυτιά μου. Θα κάνω ένα μικρό στεφανάκι για να είναι λίγο πιο γλυκιά. Καλά, Στέφανα. Και θα αφήσω μερικές αφέλειες εδώ. Τις πάει έτσι, τις είναι ωραίο. Θα τα αφήσει κάτω τα μαλλιά. Για να δούμε. Τι βάζει εκεί πάνω? Δεν το παιδεύω ιδιαίτερα. Είναι ωραία τώρα. Θα βάλω λίγη λακ για να μείνει. Ψέκασε, κάτι θα μείνει. Μια χαρά. Πώς το βλέπετε, τελείωσε πολύ γρήγορα. Είναι έτοιμο. Μ' αρέσει το κραγιονάκι σου με τσιμπιτούλ. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι το τσιμπιδάκι εδώ. Μου το έβαλες σαν να είσαι στο δημοτικό. Ή πιασμένα ή κάπου. Ολική επαναφορά. Αναστασία, πάμε για πασαρέλα. Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα, αγωνιώ τι θα πουν τα κορίτσια για το σύνολό μου και ελπίζω να τις καταπλήξω. Τα κορίτσια κατευθύνονται προς την πασαρέλα, ενώ η Αναστασία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα chic σύνολο για την Ανάσταση. Κάτσε να πω εγώ τα 12 Ευαγγέλια. Σοφία, έτοιμη? Λες και περιμένει το μάνα εξ ουρανού. Ήτανε σίγουρο τελικά ότι θα επιλέξει λευκό κοστούμι. Σε τσακίρ κέφι πάλι, Σοφία. Συγκρατημένη Ανδριάννα. Δείξε μας την τσάντα σου και το παπούτσι. Μπράβο. Εσύ, αγάπη μόνο. Αναστασία μου, βλέπω το Total White σε συγκίνησε από την πρώτη στιγμή και καλά έκανε και σου πάει και πάρα πολύ. Τώρα, το φανελάκι που έχεις επιλέξει, το top δηλαδή, με αυτά τα κορδονάκια, δεν πιστεύω τσοκολακεύει ιδιαίτερος. Τα παιδιλάκια σου είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Η τσαντούλα είναι λίγο πιο μεγαλιστική από ό,τι θα την ήθελα. Προτιμούσα τη δεύτερη επιλογή της Best New Τσάντας. Τα κοσμήματά σου όμως είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Κρίμα, δεν μου έπεισε τα μαλλιά ψηλά ή να μου τα αφήσει λίγο κάτω κοριτσιστικά. Έχουμε κι άλλη πασαρέλα, το γνωστό κομμάτι των φιλιών. Λευκός πύργος η Αναστασία, αν και Κύπρια. Για πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Τα ευχαριστήθηκα, δεν τραπήκα καθόλου, όλο το άγχος με έφυγε και ελπίζω να τα πήγα καλά. Με το χαμόγελό της, με τα κουνήματά της, μην δάνετε στην πασαρέλα. Αφού πήρε το OK από τη Σοφία, ας δούμε τι ξόδεψε η Αναστασία. Το παντελόνι κόστησε 30 ευρώ, το top επίσης 30, για το σακάκι πλήρωσε 40 ευρώ, για τα παπούτσια 60, για την τσάντα 39, για το κογέ όπως το λέει 26 και για τα βραχιόλια ή βραχιόγια 58.
Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 283 ευρώ και της έμειναν 67. Αναστασία μου, έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Θα ξεκινήσω από τα μαλλιά. Η αλήθεια είναι ότι θα τα ήθελα επάνω πιασμένα. Μου αρέσει το κραγιόν, μου αρέσει όπως έχεις τονίσει τα μάτια. Το make-up θα ήθελα λίγο πιο καλά στρωμένο. Μου αρέσει το σακάκι και το παντελόνι. Είναι λίγο άτονο το μπλουζάκι, θεωρώ. Το σύνολο της Αναστασίας μου φάνηκε άτονο, άχρωμο, μουντό. Πάντως όχι για την Ανάσταση. Τα παπούτσια εντάξει, το τσαντάκι ωραίο, διακριτικό, μια χαρά. Απλά η δική μου γνώμη θα ήθελε να έχεις επιλέξει το μπλε σακάκι, το κοντό με τα χρυσά κουπιά και το καφέ παντελόνι. Okay. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι το άσπρο μου πάει και μου δίνει φως. Γεια και από μένα. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Το κραγιόν σου πάρα πολύ. Το ρού σου θα ήθελα λίγο να μην είναι τόσο έντονο. Το σακάκι μου αρέσει πάρα πολύ, σε κολακεύει. Θα ήθελα όμως ένα άλλο χρώμα για το παντελόνι, γιατί θεωρώ ότι όλο το σύνολο είναι μονότονο, μονόχρωμο, συγγνώμη, για σένα. Απλά θα ήθελα να παίξει με περισσότερο χρώμα για να σε φωτίσει. Δεν μου άρεσε η μπλούζα με αυτές τις λεπτομέρειες που είχε εδώ, διότι θεωρώ ότι ήταν ένα χρώμα άψυχο και δεν της έδωνε στυλ. Ήταν κάτι πολύ υγιεινό πάνω της. Δεν μου άρεσε. Τι να πω, ένα λευκό κουστούμι έβαλα, τι να έβαζα από μέσα μαύρο, νομίζω δεν θα τέριαζε για την εποχή. Γλυκιά μου Αναστασία, εγώ θα ξεκινήσω από το μαλάκι. Μου αρέσει έτσι όπως το έχεις πιάσει, αλλά θα ήθελα να έχεις δώσει λίγο παραπάνω όγκο στην κορυφούλα, να το έχεις κρεπάρει. Το μακιγιάζ σου, εντάξει, καλό, βέβαια προτιμώ τα χυλάκια σου, να βάζεις κάτι πιο φωτεινό σε κραγιόν, να σε φωτίζει που είσαι έτσι λίγο μελαχρινή. Τα βραχιολάκια σου είναι ωραία, το κουστούμι σου μου αρέσει, μακάρι να μπορούσα να βρω κι εγώ ένα κουστούμι σαν αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το μπλουζάκι, τσάντα, το παπούτσι, το έχει συνδυάσει, το ίδιο χρώμα, δεν είναι κακό, αλλά είναι λίγο άτονο. Νομίζω ότι αυτό το κάναμε στα πιο παλιά χρόνια, ενώ τώρα έχει αλλάξει όλη αυτή η μόδα και η νοοτροπία. Θα ήθελα να βάλει λίγο χρώμα ακόμα. Τώρα αν ντύνεται κάποιος με δύο χρώματα το θεωρώ λίγο πιο chic, ειδικά όταν είναι ένα κουστούμι και είναι πάντα κλασικό και πάντα είναι μια safe πρόταση για να βγεις έξω. Γεια σου, όμορφη Αναστασία μου. Γεια. Σου δίνω και συγχαρητήρια που τα πρόλαβες όλα, σαν και εμένα. Ενώ οι φίλες μας, οι δύο-τρεις άλλες δεν είχαν λεφτά, οι δύο δεν τα προλάβανε. Το μαλλί σου το έχεις φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει και οι αφέλειες που έχεις βάλει. Το βάψιμό σου είναι ωραίο. Είχε σταθερό χέρι. Όσο για το κουστούμι σου, δεν μ' αρέσουν οι αντιγραφές. Γιατί, ναι, μη γελάς, τρεις την ίδια εβδομάδα να έχουν ίδιο χρώμα εντυσίματος, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Αν εγώ αντέγραψα τη Σοφία, λογικά και εκείνη αντέγραψε την Ιωάννα, αφού εκείνη ντύθηκε πρώτη. Το παντελόνι σου διαγράφει, δεν είναι για εκκλησία, ξεχωρίζουν οι τσέπες, σου είναι κοντό και γυρισμένο κάτω σαν να είναι ψαράδικο. Σου δίνω συγχαρητήρια που τα πρόλαβες όλα. Είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Από την κυρία Σοφία περιμένω ένα 7, γιατί το θεώρησα αντιγραφή και νομίζω έβρισκε λεπτομέρειες πάνω μου στο να βρει κάτι αρνητικό. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ιωάννα που είχε καλά λόγια για το σύνολο εκτός από το μπλουζάκι, ενώ θα προτιμούσε διαφορετικό χτένισμα και διαφορετικό μακιγιάζ. Πέντε. Στην Αναστασία έβαλα 5, γιατί θα ήθελα στο μακιγιάζ να μου στρώσει λίγο καλύτερα το ρούζ και θα προτιμούσα τα μαλλιά της να τα κάνει κοτσίδα. Επόμενη ευτυχία που ενέκρινε το σακάκι, αλλά δεν της άρεσε το χρώμα του συνόλου. Αμάν. Την Αναστασία έβαλα 4, διότι ήταν πολύ άτονο όλο το σύνολό της. Τρίτη θα κρίνει την Αναστασία η Ανδριάννα που συμφώνησε με την επιλογή του κοστουμιού, αλλά και αυτή βρήκε άτονο το χρώμα του συνόλου. Επίσης, είχε αντιρρήσεις για το χτένισμα και το μακιγιάζ. Στην Αναστασία έβαλα 7, γιατί ήθελα λίγο παραπάνω όγκο στο μαλάκι της και τα ρούχα της ήταν λίγο άτονα. Επίσης,
τα αξεσουάρ της μου κάνανε αρκετή φασαρία εδώ στο λαιμό μπροστά. Και τελευταία θα πιάσει το κραγιόν η Σοφία, που κατηγόρησε την Αναστασία για αντιγραφή, ενώ βρήκε το παντελόνι πολύ τολμηρό για εκκλησία. Στην Αναστασία έβαλα 6, γιατί το σακάκι ήταν ίδιο με το δικό μου και της Ιωάννας. Το δε παντελόνι ήταν πολύ διαφανές, όπως περπάταγε, ξεχώριζαν οι τσέπες και ήταν κοντό και γυριστό, σαν να ήταν ένα ψαράδικο, να πάει να ψαρέψει, όχι για εκκλησία. Έγινε σαφής, νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι η Σόπι Σταρ, γιατί ήμουν ωραία ντυμένη με το ταγεράκι μου που ήμουν για εκκλησία. Και να πάω στο Πόρτο Χέλι να με δούνε όλοι οι φίλοι και ο Πάτερ Πολυχρόνης. Τι έχουν να δουν τα μάτια του Πάτερ Πολυχρόνη. 5,5 στα 10 για την Αναστασία, που θα πρέπει να πάρει πολύ καλό βαθμό από την fashion expert Βίκη Καγιά για να αναδειχθεί σε shopping star της εβδομάδας. Προς το παρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ας δούμε τώρα τις στιλιστικές συμβουλές της Βίκης και αμέσως μετά η ανακοίνωση της τελικής βαθμολογίας. Αγαπημένες μου, τη βραδιά της Ανάστασης καλά θα κάνουμε να επιλέξουμε κοσμήματα τα οποία ναι μεν λάμπουν, αλλά είναι λίγο πιο λεπτά, πιο λιτά και πιο κοντά στη στιλιστική μας ταυτότητα. Όποια υπερβολή κάνουμε σε μέγεθος και αριθμό κοσμημάτων, δεν φαίνεται ωραίο τη βραδιά της Ανάστασης, γιατί πολύ απλά θα πρέπει να έχουμε έτσι μια κανονικότητα και μια μετριότητα στη λάμψη μας. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια ψηφοφορία να τρέχει. Δείτε ξανά τις επιλογές των κοριτσιών μας και αποφασίστε τώρα. Ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η δική σας αγαπημένη, πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Προς το παρόν όμως, πάμε να υποδεχτούμε τη Βίκη Καγιά και σε λίγο θα μάθουμε τη δική σας αγαπημένη υποψήφια. Ας υποδεχτούμε τη Βίκη Καγιά. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας! Τι κάνετε! Καλά, εσείς! Είχα μια λαχτάρα να σας γνωρίσω αυτή την εβδομάδα. Περίμενα πώς και πώς την Παρασκευή. Εγώ να δεις πόσο λαχτάρα είχα, που σε βλέπω συνέχεια που είμαι μόνη μου στο σπίτι και όλο εσένα βλέπω. Αλήθεια. Και είχα αγωνίσει πολύ πιο όμορφη από τη τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κορίτσια, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Ένα θέμα που κοντοζυγώνει. Μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Έρχεται και το μεγάλο Σάββατο. Έτοιμη για την Ανάσταση όλες. Ιωάννα μου, συνδύασες δύο prints μεταξύ τους, πάρα πολύ αρμονικά και χρωματικά, και έκανες την κίνηση μπαλαντέρ και έβαλες από πάνω λευκό σακάκι και έδωσες ακόμη μεγαλύτερη ζωή στο μοτίβο και στα χρώματα που φοράς. Το κεφάλι σου είναι ολόσωστο. Ένα πράγμα που δεν θα διάλεγα, αυτά τα παπούτσια με αυτό το look. Μου αρέσουν αλλά για κάτι άλλο. Κρίμα που δεν είδαμε ποτέ σκουλαρίκια, ποτέ ένα δαχτυλίδι, ποτέ μια τσάντα. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστήθηκα από την κριτική της Βίκης, γιατί είχα ένα άγχος στο θέμα παντελόνι μπλούζα, αλλά μου είπε πολύ καλά λόγια και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και εννοείται ότι θα ακολουθήσω αυτά που μου είπε. Ευτυχία. Έβαλες ασπρόμαυρο, το οποίο σου πάει. Όμως, το σακάκι είναι πολύ καλοραμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο και ολόσωστο για την περίσταση. Το φανελάκι παρά είναι πρωινό, καθημερινό για να το βάλεις στην Ανάσταση. Το παντελόνι που επέλεξες σου πάει πάρα πάρα πολύ. Αλλά είναι για το κλαμπ, για το μπαρ, με τις φίλες, λίγο πιο cool, με αυτά τα παπούτσια τα οποία σου πάνε πάρα πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι για εκκλησία τώρα στο νησί. Ωραία μαλλιά, ήσυχα, φυσικό το μακιγιάζ, ολόσωστο το κεφάλι. Λόγω ότι το look μου και ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δήλωσα για την εμφάνισή μου. Θα αλλάξω κάποια πράγματα που μου έχει πει, αλλά όχι παραπάνω κάτι άλλο. Ανδριάννα, έβαλες ένα κουστούμι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την πρώτη στιγμή που το είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Όμως το t-shirt δεν είναι ότι δεν του πάει. Αλλά τώρα να πας με t-shirt στην Ανάσταση, καλύτερα να έβαζες ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο, λίγο ημιδιάφανο, απλό, λίγο ανοιχτά τα κουμπάκια. Και θα ήταν πολύ καλύτερο για μένα. Μ' αρέσει το μακιγιάζ σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το τσαντάκι σου. Οι γόβες δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, γιατί σου βαραίνουν τις γάμπες. Η Βίκη νομίζω ότι είχε δίκιο για τα σχόλια που μου έκανε και για το παπούτσι και για το μπλουζάκι. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές της. Σοφάρα μου! Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το look σου, γιατί έχει σεβαστεί την ηλικία σου, αλλά είσαι πάρα πολύ λαμπερή και πασχαλινή. Έχεις βάλει κόκκινο και λευκό, φωτίζει το πρόσωπό σου. Πολύ ωραία τα χρυσά κοσμήματα χωρίς να υπερβάλλουν, γιατί δεν είναι ωραία να φοράμε και τεράστια κοσμήματα στην εκκλησία. Ευτυχώς που έβαλες μαύρες γόβες. Γιατί αν μου έβαζες άσπρες, θα ήσουν σαν αεροσυνοδός. Όχι, εγώ τα ξέρω αυτό. Σαν αρχιτέκτονας, η αρχιτέκτονας είναι τερλή.
και τα συνδυάζω και ήξερα τι θα ψωνίσω. Είναι και πολύ ωραία η τσάντα σου, γιατί έχει το μέγεθος, το χρώμα και τη σοβαρότητα που θέλουμε για μια γυναίκα στην ηλικία σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να μου βάζεις τόσο πολλές σκιές στα μάτια. Όχι, δεν βάζω. Βάφουμε πολύ ελαφριά. Το κραγιόν βουγιουκλάκι τα σπάει. Βουγιουκλάκι, αυτό φοράω πάντα σε βουγιουκλάκι. Χαίρομαι. Βουγιουκλάκι με λένε στην τελευταία, γιατί είμαι ποδηλάτησα. Γιατί είσαι και μουσίτσα. Με ποδηλάτα κυκλοφορώ. Είσαι και μουσίτσα, είσαι και ποδηλάτησα. Ποδηλάτησα είμαι, λένε. Μάλιστα. Η Βίκη μου είπε πολύ ωραία σχόλια και την ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Αναστασία, μ' αρέσει η επιλογή Total White και το κοστούμιου. Αλλά θεωρώ ότι διάλεξες και δοκίμασες άλλα κοστούμια πιο καλοραμένα από αυτό. Μ' αρέσει το πέδιλο πάρα πολύ, γιατί είναι nude, είναι χαμηλό το τακούνι, άρα μπορείς να περπατήσεις και στην εκκλησία και στο νησί και στην Κύπρο και παντού. Δεν μαρκάρει, είναι απλό. Η τσαντούλα είναι λίγο για τη μαμά. Το μακιγιάζ σου είναι ωραίο, το κοτσάκι δεν το χρειαζόσουν, ή πάνω ή κάτω. Είχε δίκιο και θα προσπαθήσω να ακούσω τις συμβουλές της για το μέλλον. Έτοιμες να δούμε την τελική κατάταξη και βαθμολογία? Ναι, έτοιμες. Πριν περάσουμε όμως εκεί, πάμε να δούμε ποια ψηφίσατε εσείς ως αγαπημένοι σας αυτή την εβδομάδα. Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 5,37 στα 10 είναι... Είναι η Ανδριάννα. Στη γλυκιά μου Ανδριάννα θα έβαζα 7, όμως δεν πρόλαβε αξεσουάρ, οπότε 6. Υπέροχη επιλογή το κοστούμι και χρωματικά, αλλά και το μοτίβο φοιτητού της πάει πάρα πολύ. Οι γόβες δεν ταιριάζουν πάρα πολύ, θα προτιμούσα ή ένα πέδιλο λίγο πιο χαμηλό ή ακόμη μία γόβα πιο χαμηλή και πιο κλασική και όχι σε λευκό. Με το 6 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Ανδριάννας διαμορφώθηκε σε 5,37 στα 10 και έτσι παρέμεινε στην 5η και τελευταία θέση. Ας μην λέμε ψέματα, θα ήθελα λίγο πιο πάνω. Δεν πειράζει όμως, πέρασα πάρα πολύ καλά, γνώρισα 4 αξιόλογα κορίτσια, το χάρηκα, όλα καλά. Στην 4η θέση, με βαθμολογία 6,12 στα 10 είναι... Είναι η Ευτυχία. Στην Ευτυχία θα έβαζα 7, όμως δεν πρόλαβε αξεσουάρ, άρα 6. Ένα φρέσκο και νέο κορίτσι με πολύ σωστό μαλλί και μακιγιάζ. Υπέροχο το σακάκι, όμως δεν συμφωνώ ούτε με το παντελόνι, αλλά ούτε και με το τισέρ. Με το 6 της Βίκης, η Ευτυχία δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 4η θέση, αφού ο μέσος όρος της καθυλώθηκε στο 6,12 στα 10. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη θέση, θα μπορούσα να έχω πάει και σίγουρα καλύτερα, αλλά ήθελα μόνο να περάσω την εμπειρία και τίποτα άλλο. Στην 3η θέση, με βαθμολογία 6,25 στα 10 είναι... Είναι η Αναστασία. Στην Αναστασία βάζω 7, γιατί ναι, με διάλεξε ένα πολύ αισιόδοξο σετάζιμο, το οποίο είναι λευκό, με beige nude, πάρα πολύ ανοιξιάτικο και πάρα πολύ έτσι αναστάσιμο. Δυστυχώς, οι ματιέρες που επέλεξε και τα πατρών, το κοστούμι εν ολίγης, δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να έχει κάνει. Με το 7 της Βίκης, η Αναστασία κατέκτησε την 3η θέση, με τελική βαθμολογία 6,25 στα 10. Με τη θέση μου δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, μπορεί να μπορούσε και καλύτερα, αλλά... Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Ιωάννα ή η Σοφία. Η Σοφία Τσα. Η Ιωάννα. Κούκλα, αγάπη. Έτοιμες. 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 Πανέτοιμες. Πανέτοιμες. Ωραία, η νικήτρια του Shopping Star. Με βαθμολογία 8,12 στα 10 είναι... Ανοίγω. Η Σοφία! Μπράβο, Σοφία! Σοφάκι! Μπράβο, κυρία Σοφία. Σοφάκι, μου αφήστε με, ρε φίλε. Όχι, μου πήρε τόσο πολύ και στεναχωριέμαι. Γιατί τόσο κλάμα, δεν χαίρεσαι? Χαίρομαι, ναι. Τότε κλάψε. Είσαι μια θεά. Ευχαριστώ πολύ. Κούκλα. Σε καλή μεριά. Ευχαριστώ πολύ. Θα φτιάξω κάτι για ένα παιδί μου που έχω. Καλά θα κάνεις. Περίμενα ότι θα βγω Shopping Star. Το είχα 99,99%.
Και τα κορίτσια το περιμένα, έφυγε το μαξιλάρι. Πετάχτηκε. Κοίτα εγώ πώς κάθομαι, κόκαλο. Ξέρετε, και στην Ιωάννα όμως, στη δεύτερη ναι, θέση. Ναι, η Ιωάννα, ναι, είναι ησυχα... την περίμενα. Εγώ περίμενα ότι η Ιωάννα θα βγει ή εγώ. Στην Ιωάννα θα έβαζα 8, όμως δεν προλάβαμε εξεσουάρ, άρα παίρνει 7. Πολύ τολμηρή και ωραία επιλογή τα δύο πριντς μεταξύ τους και πολύ αρμονικά συνδυασμένα. Φανταστικό το κεφάλι με απλή, καθαρή αλογοουρά. Έντονο στόμα και έντονα μάτια και πολύ ωραία τονισμένα τα μήλα. Αν και δεν πρόλαβα να πάρω τα αξεσουάρ και να είναι ολοκληρωμένο το σύνολό μου, είμαι πολύ χαρούμενη. Στην ονειρεμένη μου σοφάρα βάζω 9. Έκανε καταπληκτική δουλειά, σεβόμενη πάντα την ηλικία της. Πολύ μοντέρνα, πολύ σύγχρονη και πάρα πολύ chic. Shopping Star της εβδομάδας η Σοφία, με τελική βαθμολογία 8,12 στα 10 και 9 από τη Βίκη. Δεύτερη Ιωάννα με 6,62 στα 10, τρίτη Αναστασία με 6,25, τέταρτη Ευτυχία με 6,12 και πέμπτη Ανδριάννα με 5,37 στα 10. Ήρθε η ώρα του τριάμβου! Χόρεψε σοφάρα, το αξίζεις! Θα καεί η Ελευσίνα και η Μάνδρα. Την δική μου την αφιερώνω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, τα αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω ότι άξια πήρε την πρώτη θέση, ήταν μέσα στο θέμα και όλα καλά. Α, κι άλλο δώρο από το Shopping Star. Σας ευχαριστώ πολύ, είστε οι καλύτεροι. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε κάθε εβδομάδα μαζί μας. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε και εσείς να περάσετε καταπληκτικά, μπορείτε. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Shopping Star, είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς θα ανταμώσουμε ξανά τη Δευτέρα του Πάσχα. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά σε όλους, τα φιλιά και την αγάπη μας. Γεια σας. We rise with hope.